και εκεί όπου ο προπονητής του Ολυμπιακού Βόλου Μανουέλ Ρόκα έβλεπε πως δεν θα έχει απουσίες για την αναμέτρηση με τον Πανηλιακό στον Πύργο, προέκυψαν απρόοπτα. Ο Αλέξανδρος Νικολιάς αισθάνεται σφίξιμο στο δικέφαλο και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα με αποτέλεσμα η συμμετοχή του στον αγώνα με τον Πανηλιακό να κρίνεται αμφίβολη. Ο 19χρονος μέσο επιθετικός θα δοκιμάσει να προπονηθεί με την ομάδα και αν δεν αισθανθεί ενοχλήσεις θα τεθεί στην διάθεση της τεχνικής ηγεσίας. Διαφορετικά θα προφυλαχθεί και θα μείνει εκτός αποστολής. Ο Μάριο Μπρέσκα υποφέρει από ένα χτύπημα στο γόνατο και ακολούθησε και αυτό το ατομικό πρόγραμμα. Η συμμετοχή του ωστόσο στο μάτς με τον Πανηλιακό θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη από τη στιγμή που το πρόβλημα δεν φαίνεται να είναι σοβαρό και ο Σλοβάκος μέσο επιθετικός αναμένεται να δώσει κανονικά το παρόν στην προπόνηση. Αποείωση ταλαιπωρείται ο Παναγιώτης Κατσιαρός, ο οποίος ανέβασε πυρετό και δεν προπονήθηκε με την ομάδα. Στις 3 Μαρτίου θα κυκλοφορήσουν στο μεταξύ τα εισιτήρια διαρκείας των αγώνων play-off από την ΠΑΕ. Οι ηθήνοντές της αποφάσισαν οι τιμές να είναι προσιτές για όλους τους φιλάθλους, προκειμένου να στηρίξουν την ομάδα στην προσπάθεια για την άνοδο στην Super League. Επίσης, αποφασίστηκε οι κάτοχοι των εισιτηρίων διαρκείας της κανονικής περίοδου να μπορούν να ανανεώσουν την κάρτα τους σε ακόμη χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τους νέους κατόχους.